Μια και είμαστε στον τομέα, σας ξεκινήσουμε κάτι λίγο από τον τομέα. Να πείτε, παρακαλώ. Πολύ ήταν πραγματικά εκπληκτική η συμμετοχή του κόσμου της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος πήγε, το είδε, το χάρηκε. Μαθητές. Και βεβαίως, ναι, οι οργανωμένες εκδρομές ήταν και μάλιστα τα τηλεφωνήματα που είχαμε στο Υπουργείο, αν μπορούμε να το κρατήσουμε λίγο ακόμα κτλ. Απλά εγώ, επειδή θα είναι και στην Αθηνά, στον Πειραιά, στο επόμενο διάστημα, και βεβαίως πάντα είχε μια επισκεψιμότητα αρκετά μεγάλη. Νομίζω όμως ότι λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχει λόγος ώστε με καλύτερο τρόπο να οργανώσουμε και την επισκεψιμότητά του τώρα. Είναι η ζωντανή ιστορία του πολεμικού ναυτικού. Υπάρχει σχεδιασμός να πάει και άλλο το πλοίο σε άλλο λιμάνι του χρόνου. Θα πάει και σε άλλο λιμάνι. Έχουμε υποσχεθεί ορισμένα λιμάνια, ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου που το Αβέροφ απελευθέρωσε. Αλλά ωραία ιδέα. Πολύ ωραία. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και βεβαίως το γεγονός ότι ξέρετε ότι πηγαίνει με ρημουλκά. Είναι 100 χρόνων πλοίο. Και υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Νομίζω μία από τις πρώτες, ένα από τα πρώτα νησιά στα οποία θα πάει θα είναι η Μυτιλίνη. Πότε όμως, γιατί πρέπει να ευνοεί και ο καιρός. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα για λίγο στα εξοπλιστικά, να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι και στον τομέα σας, γιατί θα πούμε και τα γενικά βέβαια ως υπουργό της κυβέρνησης, αλλά να ξεκινήσουμε με αυτό που το θέμα συντηρείται στην επικαιρότητα. Είχαμε νέες αποκαλύψεις χθες από τη Νέα Δημοκρατία, με έγγραφα που δείχνουν τι έγινε και πώς και τι ρόλο έπαιξε ο κ. Παπαδόπουλος, και ζητάει η Νέα Δημοκρατία να έρθει το θέμα να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή. Τι θα γίνει κατά μου, υπάρχει θέμα ή όχι? Τώρα να σας αντιστρέψω την ερώτηση, έχετε καταλάβει, εγώ μερικές φορές λέω, ξεκίνησε ένα θέμα σαν θέμα. Το θέμα είναι ο ρόλος αυτού του ανθρώπου, κύριε Υπουργέ. Ξεκίνησε σαν θέμα, ένα θέμα, ο κύριος Λοβέρδος την πρώτη φορά, έτσι, και ήταν κάτι κακόπουλο για αυτόν, έβαλε ένα ζήτημα συμπεριφοράς. Μετά μπήκε ένα ζήτημα διαδικασίας. Τώρα μπήκε, όλα τα έγγραφα έχουν δοθεί. Ξεκάθαρα και σας άκουσα και προηγούμενα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτός ο κύριος είναι αντιπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας. Ο δικός μας αντιπρόσωπος ήταν η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών. Μόνιμα και σταθερά. Το αποδεικνύουν όλα τα έγγραφα. Θέλει να πει κάτι κανείς. Και εγώ δέθηκαν ελληνικά όπλα. Εγώ θέλω όπλα να κάνω από την Ελλάδα στη Συρία. Δεν μπορεί να μας κάνει καμία εντύπωση. Εγώ θέλω να κάνω ένα ευθύτατο ερώτημα. Γιατί το πάνε από εδώ, το πάνε από εκεί, δεν το λένε γιατί ξέρουν ότι έχει ποινικό μέσα. Τι λέτε? Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει ζήτημα μίζας σε αυτήν την υπόθεση, ναι ή όχι? Να διερευνηθεί, λέει. Ξεκάθαρα. Δεν το λέει ούτε ως υποψία. Μα πώς θα το πει αυτό? Ξεκάθαρα πράγματα. Μην παίζουμε, γιατί πιστεύετε τον άλλο, αυτό, εκεί το πάνε. Τον άλλο το στόχο που η Κλουζό... ο Κλουζό είναι συμπαθής σε μένα, λέω, ο Ντρέιφους που είναι ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Γύρω από αυτό το πράγμα, το πάνε από εδώ, το πάνε από εκεί. Εντάξει, έχουν αφήσει μια σκιά στους δικούς τους. Εσείς έχετε καλυφθεί, κύριε Βίτσα, από τις εξηγήσεις του Καμένου. Από εκεί και πέρα, όλη τη διαδικασία, δηλαδή άκουσα και τον Διευθυντή των Νέων προηγούμενα. Το Παναγιώτη, ναι. Ο οποίος είπε κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο ίδιος ο ταξίαρχος όμως αντιμετώπιζε με όλα και ό,τι έχει πει ο άνθρωπος για προς τιμή του, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, πώς θέλετε πείτε τον, ήταν ο εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας. Και κανένα δεν βάζει η Σαουδική Αραβία. Είναι υπαρκτό κράτος. Ναι, αλλά δεν έγινε η δουλειά, κύριε Υπουργέ. Όχι, υπαρκτό κράτος, δεν μπορεί να μιλήσει. Έχασε χώρα 66 εκατομμύρια σε αυτό. Δεν έχετε δώσει πιστική απάντηση. Γιατί δεν έγινε η δουλειά, ξέρετε, αφού πήγαν όλα κατευχήν όπως λέτε? Γιατί εσείς περιγράφετε μια κατάσταση κανονική. Ολοκληρωμένο ένας όρος. Το λέμε άλλη μια φορά. Ένας όρος της σύμβασης δεν εκπληρώθηκε. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ή σε ολόκληρο τον κόσμο. Χάσαμε 66 εκατομμύρια. Σας λέω λοιπόν. Χάσαμε λεφτά. Σας λέω το εξής. Τι πάνε να πει χάσαμε? Δώσαμε κάτι και δεν πήραμε το αντίτιμο? Δεν δώσαμε τίποτα, δεν πήραμε το αντίτιμο. Άρα τίποτα. Άρα ούτε χάσαμε, το κερδίσαμε. Άρα μηδέν. Το γεγονός ότι κάποιος θα μου πει ναι, αλλά αν το κάνεις έτσι ή αλλιώς, θα μου έρθει και κάποιος άλλος και θα μου λέει ναι, αλλά αν γινόταν αυτό το Μάιο. Θα πηγαίνανε τα βλήματα ή τον Ιούνιο και θα σκοτώνονταν παιδιά στην Ιεμένη. Τώρα μπαίνουμε σε μια συζήτηση που
Εγώ δεν αρνούμε να την κάνω, αλλά πώς αρνούμε να την κάνω με την έννοια ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να είναι ψηλά στην επικαιρότητα, είναι μια συζήτηση μεταξύ. Εσείς αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Όχι, τον έχετε δει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι όποια πέτρα σηκώσει στο Υπουργείο Άμυνας είναι ο Παπαδόπουλος. Τον έχετε συναντήσει ποτέ? Νομίζω ότι δεν τον έχω δει ποτέ μου. Το λέω το νομίζω με την έννοια ότι εντάξει, από την αρμοδιότητά μου βλέπω χιλιάδες ανθρώπους. Αλλά δεν τον έχω δει. Έχει έρθει στο Υπουργείο Άμυνας? Μπορεί να έχει έρθει. Εγώ από τα δημοσιεύματα αλλά και από τις απαντήσεις. Ο κύριος Καμένος έχει συναντηθεί μαζί ξέρω του. Ότι το γνωρίζετε αυτό. Τουλάχιστον με, με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών έχει συναντηθεί. Δεν κακό αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω περίπου 10 ανθρώπους την ημέρα. Σας πληροφορώ ότι από τους 10 ανθρώπους, οι 5 ή οι 6 έχουν σχέση με την αμυντική βιομηχανία. Και μάλιστα, ξέρετε, επειδή κάποια στιγμή από το φόβο όλων αυτών που είχαν γίνει παλιότερα, βρίσκανε και κλειστές πολλές φορές. Εγώ λέω όχι, με επίσημο τρόπο, καταγεγραμμένο στην πύλη, βεβαίως, να δω τι θέλει, να δω σε τι μπορεί να βοηθηθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μία φορά το μήνα καλούμε όσους έχουν σχέση με την αμυντική βιομηχανία, η Γενική Διεύθυνση στην ΛΑΕΔ, στη Λέσχη των Αξιωματικών, και συζητάμε. Προχθές ολοκληρώθηκε μια εκπληκτική διημερίδα με την βοήθεια και υπό την αιγίδα του αρχηγού ΓΕΘΑ με τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν στην εμπορία, για να ξέρουμε τι ανάγκες έχουμε, τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να μας προσφέρουν. Αυτό είναι η φυσιολογική διαδικασία που περιγράφεται τώρα, δεν μιλάμε γι' αυτό. Στη φυσιολογική διαδικασία πάνω. Τώρα, αρχίζουμε για μια κουβέντα, στην οποία προσθέτεται τώρα. Εγώ σας λέω, το 2002 λέει κάποιος έφυγε, το 2014... Γιατί το 2002 δεν υπήρχε ISIS. Ναι. Το 2014 βρήκανε και τα λοιπά και αρχίσουμε και κάνουμε μια κουβέντα. Στη Ράκη. Εντάξει, τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι και ωραίο πάντως αυτό. Όπλα από την Ελλάδα να έχουν βρεθεί σε εμπόλεμη περιοχή. Κύριε Βίτσα. Και στα χέρια του ISIS. Ξέρει κανείς όλη τη διαδρομή? Δεν την ξέρει. Δεν πρέπει να διερευνηθεί. Τα περισσότερα όπλα που είχε ο ISIS ήταν κάποιες κατασκευής, έτσι. Μια σειρά από αυτά ήταν αμερικάνικα, μια φορά σειρά από αυτά ήταν τουρκικά, μια φορά σειρά από αυτά ήταν ρώσικα. Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική και η Ρωσία δίνανε πολύ περισσότερο. Δηλαδή, άρα ενελήξανε το θέμα για εσάς. Δεν υπάρχει θέμα. Για μένα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Για μένα δεν υπάρχει. Τουλάχιστον ως αυτή τη στιγμή, έτσι. Σαφές. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επίθεση, στην κόντρα που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες μεταξύ του κυρίου Κοντονίτη και της δικαιοσύνης, κύριε Βίτσα. Είχε δίκιο που επιτέθηκε με αυτόν τον τρόπο στους δικαστές ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Θέλω να σας πω ότι διάβασα δύο φορές την τοποθέτησή του. Και σας καλώ να τη διαβάσετε κι εσείς. Την έχουμε διαβάσει. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια ήπια τοποθέτηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, που η αντίδραση ήταν το ελάχιστο, επειδή ξέρω και τους ανθρώπους, ήταν υπερβολική. Και θεωρώ ακόμα και κάτι άλλο. Ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τον θεσμό με τους φυσικούς του φορείς. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, αν όλοι θεωρούμε... Δεν είναι ο πρόσωπο, κύριε Σακελαρίου, είναι ο πρόεδρος του ΣΤΕ. Ήταν ο άνθρωπος που αντέδρασε, τον οποίο σας λέω ότι τον γνωρίζω. Μα γιατί στις αποφάσεις του ΣΤΕ αναφέρθηκε ο κύριος Κοντονίτης? Εγώ σας λέω το εξής. Υπάρχει κάποιος θεσμός και κάποιο φυσικό πρόσωπο εκτός συζήτησης και κριτικής, με βάση το Σύνταγμα. Μιλάμε γι' αυτό τώρα. Όχι. Υπάρχει κάποιο ζήτημα, γιατί το κεντρικό θέμα ήταν το ποθενέσκες. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά αυτό είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή. Δεν έχει καταλήξει, ώστε να σχολιαστεί, όπως λέτε. Λέω εγώ. Και παρενέβη ο υπουργός σε αυτό. Πείτε μου, γι' αυτό το θεώρησε μη παρέμβαση. Πείτε μου και εσείς. Υπάρχει πιθανότητα για κάποιους να ισχύει ένα κομμάτι του ποθενέσκες και για κάποιους άλλους να μην ισχύει? Όχι. Δεν υπάρχει. Το εξήγησαν και οι δικαστές. Άρα, εγώ την διάβασα και ισχύει για όλους. Εμείς όλοι κάνουμε ποθενέσκες. Άρα, και εσείς, και εμείς. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος ενοχλείται. Γιατί παρενέβη, είπαμε, στην ουσία της διαδικασίας, η οποία είναι εν εξελίξη, κύριε Υπουργέ. Εδώ εκδικάζεται υπόθεση, δεν έχει τελειώσει. Εγώ λέω το εξής πολύ απλό πράγμα. Και σας λέει, φέρετε νόμο να το περάσουμε. Εγώ σας λέω το εξής πολύ απλό πράγμα. Γιατί μετά μπορούμε να έχουμε μια εξέλιξη, μια διαδικασία. Ναι. Ωραία.
Όμως υπάρχουν και, πώς να το πει κανένας, βασικές αρχές που βγαίνουν από το Σύνταγμα, που βγαίνουν από τους νόμους, που βγαίνουν από τη δικαιοσύνη, ας το πάρουμε. Αυτές δεν μπορεί κανένας να μην τις υπερασπιστεί. Και να το θαύμα, να ο λόγος. Βγαίνει ο Υπουργός, λέει ένα πράγμα, βγαίνουν και οι δικαστές και λένε το ίδιο πράγμα. Λένε κάποιοι ότι κρύβονται και άλλα πίσω από αυτά, αποφάσεις του Συμβουλίου που έχουν ενοχλήσει την κυβέρνηση, βλέπει τηλεοπτικές άδειες, βλέπει αποφάσεις που έρχονται για τον νόμο Κατρούγκαλου, βλέπει προσφυγές καναλαρχών και φοβάται η κυβέρνηση τι θα πει η δικαιοσύνη. Όμως κύριε Υπουργέ, δεν θα απαντήσετε τώρα, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχετε τον χρόνο. Ελάτε.